Κοντά μας η μετεωρολόγος του Sky, Ιωάννα Τσικουδή, για να μας ενημερώσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ιωάννα, να δούμε αρχικά ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε το σύστημα, το οποίο βρίσκεται στην Ανατολική Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έχει ανέβει η πίεση στο κέντρο του, άρα έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Οι νεφώσεις που βλέπουμε στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο είναι που φέρνουν κάποια φαινόμενα αυτή τη στιγμή εντός θαλάσσιας περιοχής ουσιαστικά. Ενώ νωρίτερα είχαμε κάποιες βροχές όχι ιδιαίτερης έντασης, κυρίως στη Θράκη, συμπεριλαμβανομένου και του Εύρου. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα. Φεύγει προς τα ανατολικά αυτό έχει φύγει, το. Έχει φύγει αρκετά. Μέτωπο, ναι. Και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, σήμερα γενικά ο καιρός θα είναι άστατος τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε να βγει θερμική αστάθεια. Άρα, κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Στερεά και Πελοπόννησο. Το βράδυ τα φαινόμενα αυτά είναι που θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνουν μόνο λίγα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Στερεά ενδεχομένως. Τώρα, σε γενικές γραμμές, έτσι θα ξεκινήσει η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με λίγη συννεφιά εδώ πέρα από την Ανατολική Στερεά και ανατολικότερα και κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, πιθανόν να φέρνει κάποια φαινόμενα τα οποία από το μεσημέρι λίγο θα εξασθενήσουν, αλλά το μεσημέρι πάλι η θερμική αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της στα ηπειρωτικά και θα φέρει τοπικές μπόρες και στη Δυτική Ελλάδα πλέον, γιατί η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και το βράδυ θα εξασθενήσουν κι άλλο τα φαινόμενα. Άρα αύριο περιορισμένη αστάθεια, συν κάποιες βροχές που θα εκδηλωθούν από την αρχή της ημέρας, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Mm-hmm. Τώρα σε γενικές γραμμές ο βοριάς που έχει μπει θα διατηρηθεί και αύριο και η ένταση του τοπικά θα φτάνει τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, μικρή θα είναι η άνοδος, αλλά θα έχουμε και κάποια τριανταράκια, κατά τόπους 30 και 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στα νησιά 27 με 28. Και τώρα στην Αττική έχουμε βαρύ ουρανό, συννεφιασμένο, ο οποίος πιθανόν να φέρει μπόρες τις επόμενες ώρες, δηλαδή από το μεσημέρι απόγευμα σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι, και το πρωί δηλαδή αύριο πιθανόν να βγουν κάποιες βροχές στο λεκανοπέδιο. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βελτίωση και στην Αττική. Ο βοριάς θα φτάνει τα 6 μποφόρ αύριο πρωί και μετά λίγο θα εξασθενήσει και η θερμοκρασία από τους 28-29 που έχουμε σήμερα αύριο θα πάει στους 30. Θεσσαλονίκη λίγο καλύτερα τα πράγματα στην αρχή της ημέρας με ηλιοφάνεια, mm-hmm. η οποία βέβαια θα συννεφιάσει το μεσημέρι και το απόγευμα και θα βγουν τοπικές μπόρες και κυρίως στα γύρω ορεινά είναι που θα βγει καμιά καταιγίδα. Οι βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία παρόμοια με Αττική, δηλαδή από 20 mm-hmm. έως 30 βαθμούς. Την Τρίτη θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε την αστάθεια να κάνει την εμφάνισή της κυρίως στα ηπειρωτικά, φέρνοντας τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το μοτίβο αυτό θα επαναληφθεί και την Τετάρτη. Θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια για μερικές ημέρες. Ευχαριστούμε, Ιωάννα Τσικουδή.